κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Να δούμε μαζί την επικαιρότητα σε τίτλους. Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. Στοχευμένα μέτρα κατά της Τουρκίας αν δεν σταματήσει τις παράνομες ενεργειές της, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα μέτρα κατά της Τουρκίας δεν είναι αυτός σκοπός. Στόχος η δημιουργία συνθήκων για επανέναρξη των συνομιλιών, σχολιάζει ο πρόεδρος. Οι ενέργειες της Τουρκίας έχουν τίμημα και συνέπειες, διαμήνει ο Αλέξη Τσίπρας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά ευθύνεται για το αδιέξοδο, διαμηνεί ο Μουσταφά Ακιντζή, σε ρήξη με τη λεγόμενη κυβέρνηση για το άνοιγμα των Βαροσιών. Σε απευθείας δίκαιο οδηγεί ο 35χρονος σύλλαρχος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή αργά το απόγευμα σε ηλικία 72 ετών ο τέος πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Ο Δημήτρης Χριστόφιας γεννήθηκε στο κάτω δίκομο της επαρχίας Κερίνιας στις 29 του Αυγούστου 1946 από εργατική οικογένεια. Παντρεύτηκε με την Έλση Χριστόφια Χειράτου, με την οποία και απέκτησε δύο κόρες και ένα γιο. Σπούδασε στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών της Μόσχας. Διατέλεσε ως ο έκτος πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2008 μέχρι το 2013. Ήταν επίσης προγενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης εκφράζει βαθιά του συλληπιτήρια για τον χαμό του τέους πρόεδρου. Είναι με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Δημήτρη Χριστόφια, ενός πολιτικού που για χρόνια πορευτήκαμε σε παράλληλες πορείες, πάντοτε όμως για το καλό του τόπου. Γνωρίζοντας πόσο ταλαιπωρήθηκε από την κλονισμένη για δεκαετίες υγεία του, εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και στην οικογένειά του εκφράζω τα πιο θερμά μου συλληπιτήρια. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας συγκαλεί εκτάκτως στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη λύπη του για τον θάνατο του Δημήτρη Χριστόφια εξέφρασε και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή. Η διεύθυνση και το προσωπικό του Capital εκφράζουν ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλειπώντος. Και επειδή από τη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008, εγώ, ο Λάζαρος Σαββίδης, Γενικός Έφορος Προεδρικής Εκλογής, ανακηρύσω τον κύριο Δημήτρη Χριστόφια. Ως εκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σας χαιρετώ με απέραντη αγάπη. Ευχαριστώ θερμά ιδιαίτερα εσάς. Και το ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες που έδωσαν αυτή τη μάχη με αυταπάρνηση και πρόσφεραν το καλύτερο τους σε αυτό για να πετύχουμε το στόχο μας. Σήμερα συγκίνηση. Φεύγω από εδώ. Καλωσόρισα τον πρόεδρο. Του ευχήθηκα εκείνη η καυτή καρέκλα μέχρι να αποχωρήσει να γίνει λιγότερο καυτή και αν είναι δυνατόν να γίνει δροσερή. Και βεβαίως και στην κυρία Αναστασιάδη να έχει κουράγιο. Γιατί η πρώτη κυρία πάντοτε υπομίζεται μεγάλες ευθύνες. Πού θα σας βρίσκουμε τώρα? Ορίστε. Πού θα σας βρίσκουμε από αύριο? Πού υπολογίζεις ρε Αριστείο? Εσείς να μας πείτε, εσείς να μας πείτε. Θα με βρίσκεις στη Λευκωσία, στο σπίτι, στη Μακεδονία, στο Κενάκι. Στο Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λαού. Πάλι τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Χριστόφια. Τώρα, μια ξεκάθαρη προειδοποίηση έστειλε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία, ξεκαθαρίζοντάς της πως ουσιαστικά, αν συνεχίσει τις απειλές της, τότε θα υποστεί ευρωπαϊκές κυρώσεις για τις παράνομες ενέργειές της στην Κυπριακή ΑΟΣ και για την ανυπακοή της στο διεθνές δίκαιο.
Αυστηρότερη ήταν η τελική διατύπωση για τις τουρκικές παραβιάσεις στο κείμενο των συμπερασμάτων που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και περιέχει πλέον τη νέα φράση για πρόβλεψη περί στοχευμένων μέτρων, κάτι το οποίο διπλωματικές πηγές εξηγούν ως μέτρα έναντι προσώπων. Σύμφωνα με ελληνική διπλωματική πηγή, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε στοχευμένη και συντονισμένη παρέμβαση στο Συμβούλιο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ζητώντας από τους εταίρους της χώρας ισχυρότερη αντίδραση στις τουρκικές ενέργειες. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο στόχος των μέτρων είναι ο τερματισμός των παράνομων ενεργειών και η επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου για επίλυση του κυπριακού προβλήματος στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, κάτι που είχε δηλώσει και κατά την προσέλευσή του. Να σταματήσει αμέσως την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τις παράνομες δραστηριότητες εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, διότι παραβιάζοντας την κυπριακή κυριαρχία, παραβιάζει την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έκλεισαν ποτέ την πόρτα του διαλόγου και ειδικά η Ελλάδα πρότεινε παλαιότερα οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας. Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να δήλωσε στο Συμβούλιο ότι πρόκειται για ζήτημα αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ζήτημα που επηρεάζει και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς εμπλέκονται γαλλικές και ιταλικές εταιρείες. Παρέμβαση πραγματοποίησε και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, περιγράφοντας όλες τις τουρκικές κινήσεις, όχι μόνο από το σημείο της έναρξης των ευρωπαϊκών συστάσεων, αλλά νωρίτερα. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ευχαρίστησε τους εταίρους για την αλληλεγγύη τους προς την Κύπρο και είπε ότι εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνη ενημέρωσε για τις επόμενες κινήσεις. Κάποιες λίγες ενστάσεις εκφράστηκαν από τη Γερμανία και την Ολλανδία, ενώ οι χώρες του Βίζεγκρατ που είχαν εκφράσει επίσης κάποιες ενστάσεις στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, αυτή τη φορά ήταν πιο ευέλικτες. Ωστόσο, όλες οι ενστάσεις που εκφράστηκαν κάμφθηκαν γρήγορα και τελικά υιοθετήθηκαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων με μια επίσης πολύ σημαντική προσθήκη που περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα. Από εδώ και πέρα, όλη η διαδικασία είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Αυτό σημαίνει δηλαδή στα χέρια της Φεντερίκα Μογκερίνη, του Επιτρόπου για τη Διεύρυνση Γιοχάνες Χάν και του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρτιν Σελμάιερ. Αυτοί λοιπόν θα συντάξουν μια έκθεση η οποία με τη σειρά της θα συγκεκριμενοποιεί αυτά τα μέτρα, τα στοχευμένα μέτρα, αλλά και ίσως κάποιες προειδοποιήσεις προς την Τουρκία. Και αυτή η έκθεση στη συνέχεια θα πάει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων περίπου στα μέσα Ιουλίου, όπου θα έχουμε και μια τελική απόφαση. Από τις Βρυξέλλες για το. Το μήνυμα ότι η λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά ο ουσιαστικός στόχος είναι αφενός ο τερματισμός των παράνομων ενεργειών, αφετέρου το να επιστρέψουμε σε ένα δημιουργικό διάλογο για να εξευρεθεί μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού για ειρηνική συμβίωση, σταθερότητα και προκοπή, έστειλε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεγονός ότι η αυστηρότητα των διατυπώσεων τόσο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων όσο και των όσων διαλαμβάνονται σε εκείνα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ομιλούν από μόνα τους. Εκείνο που θα ήθελα να αναδείξω είναι πως έχουμε περάσει από την ισχυρή φραστική στην έμπραχτη και ουσιαστική πλέον στήριξη και αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Η χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν αποτελεί παρά την υιοθέτηση και έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας επιβολής κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για τις έκνομες ενέργειες σε βάρος της Κύπρου. Αυτό ακριβώς αποδίδει ο όρος «στοχευμένα μέτρα» που συμπεριελήφθη στα συμπεράσματα, ύστερα βεβαίως από έντονες προσπάθειες που καταβάλαμε καθ' όλη την διάρκεια της μέρας. Η ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι αποτέλεσμα στοχευμένης και μεθοδικής δουλειάς μηνών, σοβαρής προεργασίας και συντονισμού τόσο στην Κύπρο, την Ελλάδα, όσο και τις Βρυξέλλες, σε συνεργασία πάντα με τους εταίρους μας. Η σημερινή απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μας για τερματισμό των παρανόμων ενεργειών της Τουρκίας, την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, για προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και της σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Έχει δηλαδή διπλό σκοπό. Από τη μια αλλαγή συμπεριφοράς της Τουρκίας, ενώ από την άλλη αποτροπή της κλιμάκωσης της έντασης.
για μια απόφαση τομή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνει μια σαφή ευρωπαϊκή μεταστροφή υπέρ των εθνικών μας θέσεων, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας το κείμενο της χθεσινής Συνόδου Κορυφής για λήψη στοχευμένων μέτρων κατά της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στις Βρυξέλλες, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε πως οι συνεργείες της Τουρκίας θα έχουν τίμημα και συνέπειες, αναφέροντας ότι τα μέτρα θα εξειδικεύουν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Είναι η πρώτη φορά μετά από δεκαετίες παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από πλευράς της Τουρκίας που σε συνέχεια συντονισμένων ενεργειών της Ελλάδας και της Κύπρου η Ευρωπαϊκή Ένωση με τόσο ξεκάθαρο και αποφασιστικό τρόπο καταδικάζει την τουρκική προκλητικότητα και αποφασίζει τη λήψη μέτρων κατά της γείτονος για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην περιοχή μας. Τέτοια ξεκάθαρη απόφαση και κυρίως τέτοια απόφαση που να συνοδεύεται και με συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα δεν είχε πάρθει ποτέ. Συμπεριλαμβανομένης και της περίοδου αμέσως μετά το θερμό επεισόδιο των ημείων το 1996. Όπου σχεδόν η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε είχε κρατήσει ισορροπίες λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ να ψάξουμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Σήμερα λοιπόν αυτή η πολύ σοβαρή μεταστροφή υπέρ των εθνικών μας θέσεων θεωρώ τόσο εγώ όσο και ο Κύπριος Πρόεδρος ο Νίκος Αναστασιάδης ότι αποτελεί μία επιβεβαίωση της πολυετούς προσπάθειάς μας και της επιτυχούς προσπάθειάς μας να αναδείξουμε τα μείζωνα ζητήματα που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα στην περιοχή και να αποκτήσουμε πολύ ισχυρά ερίσματα και συμμαχίες. Συνδυόμαστε τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Μάρο Καμιναρίδη. Μάρε, καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στοχευμένα μέτρα, Μάρε, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ωστόσο, τι προνοούν τα μέτρα αυτά, πού στοχεύουν δηλαδή? Οι πληροφορίες που έχουμε και βεβαίως θα συνεδριάσει η συγκεκριμένη Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κάτι το οποίο οι πληροφορίες λένε ότι θα συνεδριάσει εντός 10 με 12 ημερών από σήμερα. Πλέον φαίνεται ότι θα στοχεύσουν σε περισσότερες οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα είναι το πιο εύκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει. Βεβαίως υπάρχει και το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο λέγεται διπλωματικές κυρώσεις, κάτι το οποίο αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον δεν θα έχουν και τη δυνατότητα είτε διάλογων ανάμεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, κάτι το οποίο όμως είναι στο δεύτερο κεφάλαιο. Το πρώτο κεφάλαιο είναι οι οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Φαίνεται ότι η Τουρκία παίρνει έναν τεράστιο ποσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ως χώρα που είναι στον κατάλογο για ένταξη προς την Ευρωπαϊκή Οικογένεια, έτσι για να υπάρχει και περισσότερη διαφάνεια στην Τουρκία. Παίρνει έναν μεγάλο ποσό κάθε χρόνο από το ευρωπαϊκό προπολογισμό και φαίνεται με αυτόν τα οικονομικά στηρίζουν αρκετά την τουρκική κυβέρνηση και αν υπάρχει δυνατότητα η Λευκοσία θα στοχεύσει εκεί να υπάρχει μεγαλύτερη από πλευράς κυρώσεων, γιατί με αυτήν την έννοια η Λευκοσία θα πετύχει να σταματήσει αυτήν την οικονομική επιτυχία προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλούμε δισεκατομμύρια το χρόνο. Υπάρχουν και εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία μόνο για το έτος του 2018. Αυτές οι συμφωνίες ξεπεράσαν το 153 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για το έτος του 2018. Μάλιστα. Οπότε αναμένεται ότι το 19 αυτό το ποσό θα ξεπεράσει και το 165 δις. Τώρα σκεφτείτε μια Τουρκία χωρίς αυτήν την ένεση, οικονομική ένεση, τι σημαίνει για την ίδια τη χώρα,
Όμως η Τουρκία είναι απρόβλεπτη, κανείς δεν μπορεί να αναλύσει την Τουρκία και κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτές οι κυρώσεις, είτε τις βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι, θα πετύχουν το σκοπό. Και ο σκοπός ενός είναι να τερματίσει την απαράδεκτη της παράνομη στάση εντός της κυπριακής αποκλειστικής οπότε, οικονομικής ζώνης. Στο τραπέζι βρίσκονται ουσιαστικά διπλωματικές κυρώσεις και οικονομικού περιεχομένου κυρώσεις. Ναι, γιατί νομικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί η Τουρκία δεν αναγνωρίζει κανέναν διεθνές δικαστήριο εκτός από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και εκεί είχαμε αρκετές υποθέσεις εναντίον της Τουρκίας, κάτι το οποίο υποχρεωτικά ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης αναγνωρίζει το συγκεκριμένο δικαστήριο, όμως δεν εφαρμόζει τις νομοθεσίες ή δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις καλύτερα του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου και οι κύριες αποφάσεις που αφορά την Τουρκία είναι εδώ στην Κύπρο με το προσφυγικό, με τους αγνοούμενους, τους συγγενείς των αγνοωμένων. Δεν έχει δώσει έναν ευρώ ακόμα με τις περιουσίες που παράνομα κατέχει από την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή. Υπάρχουν καταδίκες και στην τέταρτη διακρατική συμφωνία. Να υπενθυμίσουμε και τη συμφωνία της Τίνας Λοϊζίδους τη δεκαετία του 1990. Ναι. Βεβαίως είχαμε και μια αρνητική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτήν του Δημόπουλου, πλέον που αναγνωρίζει ότι υπάρχει αναλλακτική θεραπεία παρά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτή είναι λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεως στα Κατεχόμενα. Και πάλι και εκεί δεν αναγνωρίζει αυτή τη συγκεκριμένη Επιτροπή, γιατί δεν συνέρχεται και δεν υπακούεται καλύτερα στις αποφάσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε δει κανέναν πρόοδο σε αυτή τη συγκεκριμένη Επιτροπή και γι' αυτό βλέπουμε συμπατριώτες μας πάλι να παίρνουν τον δρόμο προς το ΕΔΑΦ. Κάτι μάλιστα. Το οποίο γίνει σχετικά. Μαρία, είχαμε και μια δήλωση από την Φεντερίκα Μογκερίνη που αναφέρθηκε σε ευρύτερους κινδύνους στην περιοχή και θα ενημέρωνε, όπως είπε, τους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Τα επόμενα βήματα, Χριστίνα, όπως έχεις πάρα πολύ καλά αναφέρει τώρα, ειδικά με την είπα το εκπρόσωπο για την εξωτερική και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη, πλέον φαίνεται ότι αυτή θα προεδρεύει τη συγκεκριμένη Επιτροπή Δράσεως. Και έτσι, για να εξηγήσουμε και στους φίλους τηλεθεατές, αυτή η Επιτροπή είναι ένα από τα πιο ψηλότερα όργανα, θεσμούς δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συνέρχεται συχνά, όμως αυτή η Επιτροπή είναι μια επιτροπή που μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, βεβαίως με τη συγκατάθεση και των 28. Αυτή η επιτροπή πλέον υπό την προεδρία της κυρίας Φεντερίκας Μογκερίνη θα αποφασίσει ένα πακέτο μέτρων το οποίο θα πάει εντός Ιουλίου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί που είναι και ο κύριος Χριστοδουλίδης εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία. Και εκεί θα αποφασίσουν για τα συγκεκριμένα μέτρα και μετά χρειάζεται έγκριση πάλι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τυπική έγκριση, όμως πάλι τη χρειάζεται την έγκριση και εκεί θα προχωρήσουν σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα. Όμως, μάλιστα, όπως Μάρια. Έχεις προαναφέρει, Χριστίνα, η κυρία Μογκερίνη προεδρεύει τη συγκεκριμένη επιτροπή. Λοιπόν, Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προκλητικές δηλώσεις από πλευράς Τουρκίας. Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο, διαμηνύουν Ακάρ και Ντονμέζ. Στην αντεπίθεση περνάει η Τουρκία που βλέπει να σφίγγει ο κλειός γύρω της μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που προειδοποιεί με κυρώσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει κρυμμένες συνέργειες κατά της Άγκυρας. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ διαμήνυσε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να συνεχίσει προσπάθειες για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και του δικαίου. Στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο και γύρω από αυτήν, συνεχίζουμε μέρα ανοίχτα τις προσπάθειές μας για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και του δικαίου της χώρας μας, του έθνους μας. Καθώς και των Τουρκοκυπρίων, ανέφερε ο Ακάρ, προσθέτοντας ότι σε αυτό το θέμα είμαστε αποφασισμένοι. Στις ίδιες προκλητικές δηλώσεις προέβηκε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίκ Ντονμές, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσουν τις έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Σε ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Πέτριξ Κωνσταντινούπολης, ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε πως η Ανατολική Μεσόγειος ήταν μια περιοχή που η Οθωμανική Αυτοκρατορία τη μετέτρεψε σε λίμνη ειρήνης. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας μέχρι τέλους. Θα συνεχίσουμε τις ερευνές μας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη δική μας υφαλοκρηπίδα, στις περιοχές που έχουμε αδειοδότηση, ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός. Διάσκεψη τύπου παραχώρησε σήμερα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το άνοιγμα των Βαρωσίων. Καταλόγησε ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά για το αδιέξοδο στο Κυπριακό. Επέκρινε την ίδια ώρα την απόφαση της λεγόμενης κυβέρνησης για το άνοιγμα της περίκλησης πόλης Αμοχώστου. Σε συνάντηση κάλεσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά όχι σε μια συνάντηση με τον ίδιο, αλλά σε μια άτυπη πεταμερή. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης μιλούσε στην συνέντευξη τύπου παρέθεσε ο ίδιος, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το άνοιγμα των Βαρωσιών. Για το αδιέξοδο στο Κυπριακό, ο Μουσταφά Ακιντζή καταλογίζει ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά και όχι στις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε ότι από την πρώτη μέρα που βρίσκεται στη λεγόμενη Προεδρία έχει εργαστεί για μια ολοκληρωτική λύση ομοσπονδίας. Για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Μουσταφά Ακιντζή τονίσε την ανάγκη για προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων στους φυσικούς πόρους γύρω από το νησί. Επέμεινε παράλληλα στην δημιουργία Επιτροπής Φυσικού Αερίου. Sen kazıyorsan biz de kazmak durumundayız. Sen araştırıyorsan biz de araştırmak durumundayız. Bu çerçevede gerginliklerin artarak sürmesi kaçınılmaz görünüyor. Αναφορικά με το θέμα του ανοίγματος των Βαρωσίων μετά από απόφαση του λεγόμενου Υπουργικού Συμβουλίου, ο Μουσταφά Ακιντζή επέκρινε την απόφαση λεγόμενης κυβέρνησης. Είπε ότι δεν προηγήθηκε μελέτη και τα βήματα που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι εντός του διεθνούς δικαίου και να προάγουν την ειρήνη και τη συνεργασία των δύο πλευρών. Επανέλαβε τουρκοκυπριακή θέση για άνοιγμα της περίκλησης πόλης Αμοχώστου με τη λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου του Ερτζάν και του λιμάνι Αμοχώστου. Ο Κουντέτος Ζερσάη διευκρίνησε σήμερα ότι η απόφαση που λήφθηκε από το λεγόμενο Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήταν το άνοιγμα των Βαρωσίων, αλλά η διεξαγωγή απογραφικής μελέτης. Ο Κουντέτος Ζερσάη ωστόσο θα ενημερώσει τον Μουσταφά Ακιντζή εντός επόμενης εβδομάδας. Συνεχίζουν τη δράση στα κατεχόμενα μετά την απόφαση του λεγόμενου Υπουργικού Συμβουλίου για άνοιγμα των Βαρωσίων και το μυστικό δίπλωμα Αναστασιάδη Ζερσάη. Στρέφουν τα πυρά τους κατά τον Ζερσάη, χαρακτηρίζοντάς τον ως υπάλληλο του ΑΚΕΠΕ. Σε περιπέτειες έχουν μπει στα κατεχόμενα μετά την απόφαση του λεγόμενου Υπουργικού Συμβουλίου για άνοιγμα των Βαρωσίων αλλά και το πολύ συζητημένο μυστικό δείπνο. Εάν ο Ζερσάη θα εξυπηρετεί το ΑΚΕΠΕ, τότε το μέρος του είναι η Τουρκία, όχι η Κύπρος, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Συντεχνίας Δασκάλος Ένελ Ελτζίλ, που επικρίνει τον λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών για το δείπνο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς να ενημερώσει τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή. Στην γραπτή του δήλωση, ο Ελτζίλ αναφέρει ότι το να γεννηθεί στην Κύπρο δεν σε κάνει Κύπριο. Το να γεννηθεί στην Κύπρο και να εξυπηρετεί το ΑΚΕΠΕ και τα συμφέροντα της Τουρκίας σημαίνει αγνοήσει την κυπριακή κοινότητα. Υπάλληλο του ΑΚΕΠΕ χαρακτηρίζει τον Ζερσάη την ίδια ώρα εφημερίδα Αφρικά. Για τα Βαρώσια, ο Ελτζίλ υποστηρίζει πως πρέπει να επιστραφούν άμεσα στους ιδιοκτήτες πριν το 1974 και σε αυτό το θέμα ξεκάθαρη θέση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή. Για επιχείρηση παραγωνισμού του Ακιντζή γράψε και ο τέος διαπραγματευτής Τουρκοκυπρίων ως Δηλναμή, που σε παρέμβασή του θεωρεί ότι πιο σημαντικό στοιχείο των εξελίξεων είναι ότι στα θέματα που συζητούνται με τα Ηνωμένα Έθνη και την ελληνοκυπριακή διοίκηση, όπως αναφέρει, η λεγόμενη κυβέρνηση αφήνει απ' έξω τον θεσμό του Πρόεδρου, όπως αναφέρεται στον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Για τα Βαρώσια, ο Δηλναμή αναφέρει ότι οποιαδήποτε ενέργεια αποκομμένη από τα Ηνωμένα Έθνη δεν θα μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Αν οι υποθέσεις είναι σωστές, ο Νίκος Αναστασιάδης ενημερώθηκε στο μυστικό δείπνο, δήλωσε σε ανακοίνωση το πρόεδρος του Κυπριακού Δημοκρατικού Κόμματος, Ερντάτ Εκτάς, αναφερόμενος στο θέμα της περίκλησης πόλης του Βαρωσίου. Τα Ηνωμένα Έθνη παρακολουθούν τις εξελίξεις σε σχέση με το θέμα των Βαρωσίων, δήλωσε στο κυπό εκπρόσωπος τύπου της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ. Έχουμε σημειώσει την δήλωση της Κυπριακής πλευράς για τα Βαρώσια και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, είπε ο Σιντίκ. Κληθείς να πει αν η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα ζητήσει να ενημερωθεί περαιτέρω από την τουρκοκυπριακή πλευρά για την απόφαση που λήφθηκε. Ο Σιντίκ είπε πως δεν είχε κάτι να προσθέσει σε αυτό το στάδιο για το θέμα. Αλλάζουμε θέμα. Σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου Καγκελοδικίου Λευκωσίας παραπέμφθη ο 35χρονος κατά συρροή δολοφόνος, ο οποίος θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου και θα βρεθεί αντιμέτωπος με 7 φορές ισόβια. Το δικαστήριο όρισε ως πρώτη δικάσιμο την 24η Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία η κατηγορούσα αρχή θα απαγγείλει τις κατηγορίες
που αντιμετωπίζει. Ξεκινάει άμεσα η δίκη του 35χρονου καθομολογία κατά συρροή δολοφόνου, καθώς σήμερα καταχωρήθηκε η υπόθεσή του 67 ημέρες μετά από την φρίκη που άρχισε να αποκαλύπτεται μέσα από το φρεάτιο του Μιτσερού. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας που κλήθηκαν να ερευνήσουν την πρωτοφανή αυτή υπόθεση συμπλήρωσαν τον ογκοδέστατο φάκελο με το μαρτυρικό υλικό που αφορά τις 7 δολοφονίες, 5 γυναικών και 2 παιδιών που ομολόγησε ο 35χρονος και παρέπεμψαν την υπόθεση ενώπιον κακουργιοδικίου. Η έναρξη της δίκης ορίστηκε για τη Δευτέρα 24 Ιουνίου και μέχρι τότε ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υποκράτηση στις κεντρικές φυλακές. Σε περίπτωση που ο ήλαρχος δεν αλλάξει στάση μετά και την ομολογία του, η δικαστική διαδικασία αναμένεται να είναι σύντομη, θα κηρυχθεί ένοχος και θα του επιβληθεί η ποινή. Ωστόσο, εκκρεμεί η υπόθεση βιασμού γυναίκας, για την οποία ο 35χρονος έχει καταγγελθεί και δεν παραδέχεται ενοχή. Ο 35χρονος καθομολογία κατά σύρροη δολοφόνος που συγκλώνησε τον Παγκύπριο είναι ο πρώτος κατηγορούμενος στα κυπριακά δικαστικά χρονικά που είναι αντιμέτωπος με 7 φορές ισόβια. Μέχρι τώρα η μεγαλύτερη ποινή που επιβλήθηκε σε κατηγορούμενους ήταν 5 φορές ισόβια στους δράστες του πενταπλού φωνικού της Αγίας Νάπας. Τα άλλαξε και πάλι ο Λιζοτζονής και δεν παραδέχεται τις κατηγορίες που του προσάπτονται για το διπλό φωνικό. Η δίκη παίρνει αναβολή για την Δευτέρα. Νέα αναβολή για την προσεχή Δευτέρα πήρε η δίκη για την υπόθεση του διπλού φωνικού που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2018 στο Στρόβολο με θύματα τον Γιώργο Χατζηγεωργίου και την Τίνα Σεργίου. Κατά την σημερινή ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος του Λοϊζού Τζονί, Ανδρέας Αναστασίου, είπε πως ο πελάτης του ζήτα χρόνο ώστε να μελετηθεί το ενδεχόμενο της αλλαγής της απάντησής του σε σχέση με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Υπενθυμίζεται ότι κατά την χθεσινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Λευκωσίας, ο κατηγορούμενος ζήτησε όπως του δοθεί ο λόγος για να απευθυνθεί προς το δικαστήριο. Αμέσως ο δικηγόρος του ζήτησε να του δοθεί κάποιος χρόνος προκειμένου να διαβουλευθεί με τον πελάτη του, με τον οποίο δεν κατέστη δυνατόν, όπως είπε, να συναντηθεί στις κεντρικές φυλακές όπου κρατείται. Ωστόσο, ο Τζονής επέμενε να του δοθεί ο λόγος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν χρειάζεται χρόνο. Ερωτηθείς από το δικαστήριο τι είναι αυτό που θέλει να πει, ο κατηγορούμενος είπε ότι θέλει να αλλάξει απαντήσεις στις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Κατά την σημερινή ακροματική διαδικασία, ο δικηγόρος του Τζονί ζήτησε εκ νέου αναβολή προκειμένου να μελετηθεί περαιτέρω το αίτημα του πελάτη του σε σχέση με την αλλαγή απάντησης σε κάποιες από τις κατηγορίες. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο Λοΐζος Τζονής, ο ετεροθαλής αδελφός του Λευτέρη Σολομού και ο Μάριος Χατζηξενοφόντος. Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 7 συνολικά κατηγορίες που αφορούν στα αδικήματα του φόνου εκ προμελέτης, της συνωμοσίας για διάπραξη κακουργήματος, της ληστείας, της νυχτερινής διάρρηξης κατοικίας, της απαγωγής προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό και της μεταφοράς επιθετικών όπλων. Ο Τζονής είχε αρχικά παραδεχθεί όλες τις κατηγορίες πλην τις κατηγορίες που αφορά στη διάρρηξη της κατοικίας του άτυχου ζεύγους, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξε διάρρηξη διότι ήταν ανοιχτά. Στη συνέχεια άλλαξε την απάντηση δηλώνοντας μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες. Κατηγορούμενη στην υπόθεση ήταν και η πρώην συμβία του Λοϊζού Τζονί, Σάρα Σάμς, η οποία κρίθηκε ένοχη από το δικαστήριο κατόπιν δικήσης παραδοχής στη μοναδική κατηγορία που αντιμετώπιζε για συνωμοσία για διάπραξη ληστείας και για την οποία της επιβλήθηκε ποινή άμεσης φυλάκισης 4 ετών χωρίς αναστολή. Σε 5 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε στις κατεχόμενες περιοχές ο Ιωσήφ Ιωσήφ Αλωσήφης, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την απόπειρα φόνου κατά του Νίκου Ροδοθέου στις 26 Νοεμβρίου στη Λευκωσία. Υπενθυμίζεται ότι ο Σύφης κατηγορείται για παράνομη κατοχή όπλων, παράνομη διαχείριση πυροβόλων όπλων, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλικών, παράνομα πυροβόλα όπλα, παράνομη μετακίνηση εκρηκτικών υλών, παράνομα παραποιημένα έγγραφα, απομίμηση ταυτότητας άλλου ατόμου και πράξη αντίθετη προς τον νόμο περί μετανάστευσης. Ο 40χρονος Ιωσήφ, ωστόσο, Σύφης εντοπίστηκε από τη λεγόμενη αστυνομία των κατεχομένων στην ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην Αμόχωστο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν όπλα και σφαίρες. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στο δελτίο μας και στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκουν να καλύψουν ως και 5 βασικές θέσεις κλειδιά, επιλέγοντας τα πρόσωπα που θα εποπτεύουν τις κοινές πολιτικές των 28 εθνών που συναπαρτίζουν την Ένωση, καθώς τα συγκεκριμένα πόστα κλειδιά θα εκενωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.
Δεν υπήρξε συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε συνολικά το τοπίο και γι' αυτό θα επανέλθουμε στα τέλη Ιουνίου. Είναι πολύ πρόωρο να προδικάσουμε ονόματα και θέσεις. Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Ιουνίου. Ενώ η κούρσα για τις ηγετικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι καθοριστική για τα επόμενα 5 χρόνια της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, στη διάρκεια της Συνόδου συζητήθηκαν και άλλα πιεστικά θέματα για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Η προκλητική στάση της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ οδήγησε τους ηγέτες στην απόφαση να ανοίξουν το δρόμο για στοχευμένα μέτρα κατά της Άγκυρας. Τονίζουν ότι οι πράξεις της Τουρκίας είναι παράνομες και θα προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, υπήρξε συμφωνία ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την προσάρτηση της Κρυμαίας θα επεκταθούν για άλλους 6 μήνες. Παρά τις πιέσεις από τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και τις διαδηλώσεις αυτής της εβδομάδας στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να δεσμευθεί σε μηδενικές εκπομπές ρήπων έως το 2050, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας περιέγραψε την κατάσταση. Υπάρχουν 24 κράτη-μέλη που τάσσονται υπέρ του στόχου για μηδενικές εκπομπές ρήπων έως το 2050. Οπότε όταν μαχόμαστε, όταν πηγαίνουμε μπροστά, καταφέρνουμε να κάνουμε βήματα, να επιτυγχάνουμε πρόοδο, να προσδίδουμε αξιοπιστία στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε με τη Συμφωνία του Παρισιού. Η υλοποίησή της είναι απολύτως απαραίτητη. Η διήμερη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες συνεχίζεται την Παρασκευή με βασικά θέματα το Brexit και το μέλλον της Ευρωζώνης. Μεγαλώνει η ένταση ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν διαμήνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ελβετού πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον ότι η ίδια θα φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε μέσω Twitter ότι ακύρωσε την τελευταία στιγμή την εντολή διεξαγωγής πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Με αεροπορικά χτυπήματα ετοιμαζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ να απαντήσει στην κατάρριψη του αμερικανικού ντρόουν από το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν οι New York Times. Ωστόσο, η επιχείρηση τελικά ακυρώθηκε ενώ βρισκόταν σε φάση προετοιμασίας. Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μεταδίδει ότι η Τεχεράνη έλαβε προειδοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω Ομάν για επικείμενη επίθεση. Το Ιράν επιμένει ότι το αμερικανικό ντρόν βρισκόταν στον εναέριο χώρο του και έχει δημοσιεύσει χάρτη με την πορεία του μέχρι το σημείο της κατάρριψης. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι το ντρόν πετούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Ερωτηματικό παραμένει πώς θα αντιδράσει ο Ντόναλντ Τραμπ, που όταν ρωτήθηκε σχετικά αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες. Προφανώς θα γίνει πολλή συζήτηση για το θέμα, αλλά θα δείτε. Έκαναν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Σύμφωνα με τους New York Times, στόχος πιθανής αμερικανικής επίθεσης θα είναι ιρανικά ραντάρ και συστήματα εκτόξευσης πυράβλων. Σε κλίμα πόλωσης πραγματοποιούνται οι επαναληπτικές δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη. Εκρέμι Μάμογλου και Μπιναλί Γκλιντιρίμ θεωρούν ότι είναι μια μάχη που πρέπει να κερδίσουν. Στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο, προηγείται η Μάμογλου. Η απόφαση για επανάληψη των δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με υποτιθέμενες παρατυπίες έχει προκαλέσει εντάσεις. Σε μια φορτισμένη τηλεοπτική μονομαχία, ο υποψήφιος του Προέδρου Ερντογάν και ο αντίπαλός του κατηγόρησαν ο ένας τον άλλον για την επανάληψη της ψηφοφορίας. Και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι είναι μια μάχη που πρέπει να κερδίσουν. Η Κωνσταντινούπολη είναι το εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Τουρκίας. Κάθε κόμμα θέλει να την κερδίσει για να μεγιστοποιήσει την επιρροή του στη χώρα. Ο Ερντογάν, πρώην δήμαρχος της πόλης, έχει πει πολλές φορές ότι όποιος ελέγχει την Κωνσταντινούπολη, ελέγχει την Τουρκία. Ελπίζω ότι η απόφαση θα είναι καλή για την Κωνσταντινούπολη, καθώς επίσης και για τη χώρα μας. Ως πολιτικοί βλέπουμε αυτή την απόφαση ως το σωστό βήμα για να αυξήσουμε τη θέλησή μας να λύσουμε τα προβλήματά μας μέσα στο πλαίσιο του νόμου και της δημοκρατίας και να αφήσουμε το καθήκον του διαιτητή στο λαό. Η μάχη για την Κωνσταντινούπολη θεωρείται ως δοκιμασία για τη δημοτικότητα του Ερντογάν εν μέσω μιας απότομης οικονομικής ύφεσης.
Αναλυτές λένε ότι οι τελευταίες εξελίξεις ανέδειξαν τις διαιρέσεις μέσα στο κυβερνών κόμμα. Η απόφαση του Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου για επανάληψη έκανε τις ρογμές μέσα στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης πιο εμφανείς. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μετά τις 23 Ιουνίου. Αλλά προφανώς, αν κερδίσει ο κύριος Ιμάμογλου, είναι πιθανό αυτές οι ρογμές να γίνουν ακόμα πιο εμφανείς. Τις ανησυχίες αυτές αντανακλά το άνοιγμα που έκανε ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος Μπιναλή Γιλντιρίμ προς τον κουρδικό πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, το Φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών υποστηρίζει την αντιπολίτευση κατά του κυβερνώντος κόμματος του Προέδρου Ερντογάν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι Κούρδοι είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, η Ευρώπη παρακολουθεί στενά για κάποιο σημάδι μελλοντικής πολιτικής αλλαγής. Στην τελική ευθεία για την διαδοχή της ΜΕΗ στη Βρετανία ξεκινά από σήμερα τελική φάση της διαδικασίας εκλογής του επόμενου ηγέτη των συντηρητικών και πρωθυπουργού μετά την επικράτηση δύο υποψηφίων στη ψηφοφορία των βουλευτών που διεξήχθη χθες. Μπόρις Τζόνσον και Τζέρεμι Χάντ είναι οι δύο μονομάχοι στην κούρσα διαδοχής της Τερέζα ΜΕΗ στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας αλλά και στην ηγεσία της χώρας. Ο συνολικός αριθμός όσων ψήφισαν ήταν 313. The total number of ballot papers. Μία ψήφος κρίθηκε άκυρη. Η συνολική ψήφη που έλαβε ο κάθε υποψήφιος είναι Michael Gove, 75. Jeremy Hunt, 77. Boris Johnson, 160. Ως εκ τούτου, ο Τζέρεμι Χάντ και ο Μπόρις Τζόνσον θα αναμετρηθούν στην ψηφοφορία για την ανάδειξη της ηγεσίας του Συντηρητικού Κόμματος. Από την ημέρα που η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε την παρέτησή της, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον ήταν το μεγάλο φαβορί. Θέση του είναι ότι σε κάθε περίπτωση στις 31 Οκτωβρίου το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς συμφωνία. Πρώην δημοσιογράφος, πρώην δήμαρχος του Λονδίνου και πρώην υπουργός εξωτερικών, ο Τζόνσον αποτελεί ηγετική φυσιογνωμία στη Βρετανία σε ό,τι αφορά το θέμα του Brexit. Όσο διεξάγονταν οι ισοκομματικές ψηφοφορίες, κέρδιζε περισσότερες ψήφους. Τώρα πρέπει να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα μέλη του κόμματος. Ο νυν υπουργός εξωτερικών, Τζέρεμι Χάντ, θεωρείται περισσότερο μετριοπαθής συντηρητικός. Προτιμά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου με συμφωνία. Τάσεται υπέρ της επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες, παρά το γεγονός ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του outsider. Όμως, πολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως έχει μια αχίλλειο πτέρνα. Στο δημοψήφισμα του 2015 είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι έμεινε εκτός της κούρσας διαδοχής ο άνθρωπος που όλοι θεωρούσαν πως ήταν ο καταλληλότερος για να αντιμετωπίσει τον Μπόρις Τζόνσον. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Μάικλ Γκόβ έχασε με μόλις 2 ψήφους διαφορά από τον Τζέρεμι Χάντ. Επιστροφή στα δικά μας, Σύλλογος Δικλωσίας στην Κύπρο είναι πλέον γεγονός. Για τον στόχο του Συλλόγου και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, απόψε μαζί μας η κυρία Ντουρία Κιοκτσεμπά, πρόεδρος του Συλλόγου. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και η κυρία Μαριέτα Χριστοδούλου, ιδρυτικό μέλος. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, Σύλλογος Δικλωσίας Κύπρου, λοιπόν, πώς προέκυψε η ιδέα του Συλλόγου? Εδώ και πολύ καιρό σκεφτόμασταν το πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη γλωσσομάθεια, συγκεκριμένα τη διδασκαλία της ελληνικής και της τουρκικής, και έτσι αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το σύλλογο μας. Μάλιστα. Οπότε ο στόχος δηλαδή του συλλόγου αυτού, το οποίο ιδρύσατε, ποιος είναι? Ο κυριότερος στόχος είναι, όπως έχω τονίσει, είναι η προώθηση της γλωσσίας, η εκμάθηση και διδασκαλία των δύο επιστήμων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και άλλα ζητήματα, όπως ζητήματα της μετάφρασης, πολιτική ξένων γλωσσών και επίσης έρευνες που αφορούν αυτές τις δύο γλώσσες. Μάλιστα. Οπότε, όπως μαθαίνουμε λοιπόν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά στην Κύπρο, πρέπει πλέον να αρχίσουμε να μαθαίνουμε και τουρκικά, λόγω του ότι είναι και επίσημη γλώσσα, όπως είπατε. Κυρία Χριστοδούλου, πώς ιδρυτικά μέλη απαριθμούνται στον σύλλογο? Χριστοφόρου, συγγνώμη. Ο Σύλλογος αποτελείται από 22 ιδρυτικά μέλη, 11 Ελληνοκύπριους και 11 Τουρκοκύπριους, οι οποίοι
είναι τουρκολόγοι, καθηγητές ελληνικής γλώσσας, μεταφραστές, ακαδημαϊκοί γλωσσολόγοι. Και ο λόγος είναι, γιατί όπως είπε ήδη η Ντουργέ, θέλουμε να διαδώσουμε τη διγλωσία στην Κύπρο και να αποκτηθούν σωστές υποδομές για την εκμάθηση των δύο επίσημων γλωσσών της Κύπρου, της τουρκικής και της ελληνικής και από τις δύο κοινότητες. Οπότε οι Τουρκοκύπροι που είναι στον σύλλογο μπορούν να μιλήσουν ελληνικά και αντίθετα οι Ελληνοκύπροι μπορούν να μιλήσουν τουρκικά από τα μέλη του συλλόγου. Ποια είναι η δράση γενικότερα του συλλόγου, τι θα προσφέρει δηλαδή σε κάποιον που θέλει είτε να εγγραφεί στον σύλλογο είτε να σας παρακολουθεί, τι θα προσφέρετε? Μέχρι στιγμής έχουμε οργανώσει 4 εκδηλώσεις. Η πρώτη μας εκδήλωση ήταν στα πλαίσια των γιορτασμών της Ευρωπαϊκής Μέρας, όπου είχαμε ευκαιρία να οργανώσουμε language cafe. Πρώτη φορά ήρθαμε κοντά με τον κόσμο, ενημερώσαμε τον σύλλογο μας και για τις δράσεις. Είχατε ανταπόκριση? Είχαμε πολύ θετική ανταπόκριση, είχε πολύ κόσμο, ναι. Στη συνέχεια οργανώσαμε τη δεύτερη μας εκδήλωση με θέμα καθημερινότητα και διγλωσία στην Κύπρο, όπου είχαμε καλεσμένους που ήξεραν και τις δύο γλώσσες και μας μίλησαν για τις εμπειρίες τους. Επίσης είχε αρκετό κόσμο και ενδιαφέρον. Και πρόσφατα έχουμε οργανώσει μια άλλη εκδήλωση, όπου συζητήσαμε για το ρόλο της μετάφρασης και το ρόλο της μετάφρασης στα λογοτεχνικά έργα. Επίσης εκεί είχαμε αρκετό κόσμο. Μάλιστα. Και φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις για να γνωρίσει ο κόσμος ενδεχομένως και σε άλλες πόλεις, γιατί από ό,τι ξέρω ήταν μόνο στη Λευκοσία μέχρι στιγμής. Οπότε ίσως να δούμε και Έστειλε μέσω και Πάφο και Λάρνακα ανάλογα με το. Σκοπεύουμε να οργανώσουμε και άλλες εκδηλώσεις. Ακριβώς. Τώρα... Είσαστε στην αρχή, φαντάζομαι. Στην αρχή είμαστε ακόμα. Το καλοκαίρι επίσης θα προσφέρουμε κάποια μαθήματα για παιδιά, δίγλωσσα μαθήματα για την τουρκική και ελληνική. Ακριβώς. Για αυτά τα μαθήματα θέλω να μας μιλήσει λίγο η κυρία Χριστοφόρου, τι θα περιλαμβάνουν, πού και πότε θα γίνονται. Τώρα ετοιμάζουμε για το καλοκαίρι μαθήματα για παιδιά. Ο Σύλλογος Διγλωσσίας, μαζί με την υποστήριξη του προγράμματος Χώρου των Πολιτών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προχωρά σε αυτά τα μαθήματα, στη διοργάνωση αυτών των μαθημάτων. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τόσο την τουρκική όσο και την ελληνική γλώσσα μέσα από παιχνίδια και ευχάριστες δραστηριότητες, δηλαδή όπως μαθαίνουν και τη μητρική τους γλώσσα. Οι ηλικίες θα είναι 5 με 7 χρονών και 8 με 11. Θα είναι χωρισμένα σε τμήματα ανάμεσα σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή. Ναι, ναι. Ανάλογα με την ηλικία. Μάλιστα. Και θα γίνεται ταυτόχρονη η διδασκαλία, δηλαδή θα χρησιμοποιούνται και οι δύο γλώσσες τα μαθήματα. Α, δεν θα υπάρχει δηλαδή ξεχωριστό μάθημα τουρκικών, ξεχωριστό ελληνικό. Θα είναι μαζί. Είναι κάτι πρωτότυπο. Α, μάλιστα. Και πιλωτικό για μας. Δύσκολο όμως αυτό. Δύσκολο. Το να μιλούνται και οι δύο γλώσσες σε ένα μάθημα. Επιλέξαμε παιδιά γιατί είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, τόσο πιο εύκολα μαθαίνει μια ξένη γλώσσα. Και πέρα από αυτό όμως, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες δραστηριότητες, γιατί θέλουμε να τους περάσουμε και τα μηνύματα ότι θέλουμε έναν ειρηνικό κόσμο. Γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε κάτι να μας χωρίζει. Γιατί να μας χωρίζει η γλώσσα. Ντουργέ, ποιο είναι το μήνυμα δηλαδή, που ιδρύθηκε ο σύλλογος αυτός, το να μάθει κάποιος, ένας Ελληνοκύπρος, να μάθει τουρκικά και ένας Τουρκοκύπρος να μάθει ελληνικά? Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσω αυτών και των μαθημάτων που κάνετε και των δράσεων? Κυρίως για την συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων, ειρηνικά δηλαδή, επιτέλους να ζήσουμε ειρηνικά στον τόπο μας. Αυτό θα προσπαθήσουμε μέσα από τη διδασκαλία να πετύχουμε. Οπότε θεωρείτε τη γλώσσα ως ένα σημαντικό εργαλείο και φόδιο. Εργαλείο. Σημαντικό εργαλείο για και για την επικοινωνία και για την ορειμέ και με τον πολιτισμό. Και έχουμε πολλά κοινά σήμερα και δεν το γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Είναι ένας τρόπος και να επικοινωνήσουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα τον άλλον. Γενικότερα όμως υπάρχει πρόθεση και από τις δύο κοινότητες να μάθουν η μία την γλώσσα της άλλης? Αν και τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια πτώση, μπορώ να πω ότι ναι, όντως υπάρχει μια ζήτηση αυξημένη, ειδικά μετά τον σύλλογο μας. Είδαμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε και δήλωσε ενδιαφέρον για να αρχίσει να μαθαίνει τουρκικά ή ελληνικά. Μάλιστα. Εσάς η μητρική σας γλώσσα είναι τα...
Τα τουρκικά, ναι, ναι. Οπότε ελληνικά πώς μάθατε εσείς? Τα ελληνικά ξεκίνησα να μαθαίνω στο πανεπιστήμιο, όπου διάλεξα να σπουδάζω ελληνική φιλολογία. Και μετά συνέχισα τις σπουδές μου πάνω στην τουρκική και ελληνική γλώσσα. Βρήκατε εύκολα τα ελληνικά στο να τα μάθετε? Είναι αρκετά δύσκολη η γλώσσα, μπορώ να πω. Αλλά επειδή είχα ιδιαίτερη αγάπη για αυτή τη γλώσσα. Γιατί είναι και διάφορα από τα τουρκικά, και είναι πολύ διαφορετική και η γραμματική. Μάλιστα, και, και η σύνταξη, τα πάντα είναι διαφορετικά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και την. Και την δυσκολία. Διδάσκετε και τουρκικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Φοιτητές έρχονται, αυξάνονται ως φοιτητές? Αρχικά από το 2005 που προσφέρονται τα τουρκικά, είχε πάρα πολύ ζήτηση. Με τα χρόνια καταφέραμε να έχουμε κάθε εξάμηνο περίπου 200 φοιτητές. Τα παιδιά ενδιαφέρονται να συνεχίσουν και στη συνέχεια, δηλαδή να πιο ψηλά επίπεδα. Είμαστε αρκετά, σιγά σιγά. Ναι. Από το μέχρι στιγμής πορεία του Συλλόγου, βλέπετε περισσότερο ενδιαφέρον από Τουρκοκύπριους ή από Ελληνοκύπριους να μάθουν τη μία γλώσσα? Υπάρχει κοινό ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον, περισσότερο από ό,τι υπολογίζαμε. Γι' αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και περιμένουμε όλον τον κόσμο. Ειδικά είχαμε πολύ ζήτηση για τα μαθήματα για τα παιδιά τώρα για το καλοκαίρι. Και όλη μέρα. Μάλιστα. Οπότε είναι ο πρώτος σύλλογος ουσιαστικά διγλωσία στην Κύπρο, είναι γεγονός. Αναμένουμε λοιπόν και να τον διευρύνετε και να τον γνωρίσει περισσότερος κόσμος. Είναι πλέον καιρός να ξεκινήσουμε να ξεφεύγουμε λίγο από τα τάμπου της γλώσσας και των γλωσσικών διαφορών. Θα ήθελα ένα μήνυμα και από τις δύο, έτσι σαν καταληκτικό σχόλιο, είτε και να καλέσει τον κόσμο, είτε και ένα μήνυμα για την διαφορετικότητα μέσω της γλώσσας. Εγώ θα ήθελα. Βασικά θέλω να ενθαρρύνω όλους όσοι θέλουν και ενδιαφέρονται να μάθουν την τουρκική. Δεν είναι δύσκολη όπως κάποιοι διαφημίζουν. Δεν είναι άρκα ποτέ για να ξεκινήσει κανείς και πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε και είναι απαραίτητο πιστεύω στην Κύπρο να μιλάμε τη γλώσσα της άλλης κοινότητας για καλύτερη επικοινωνία. Λοιπόν, κυρία Χριστοφόρου. Είναι πολύ σημαντική η γλώσσα στην επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Και που ουσιαστικά είναι το μόνο εμπόδιο που τους δυσκολεύει στην επικοινωνία μεταξύ τους. Επομένως, πρέπει να καταρρύψουμε όλα τα γλωσσικά εμπόδια. Η γλώσσα θα αποτέλεσε, αν θέλετε, έναν είδος εξοπλισμού για την ειρήνη στο νησί μας. Μάλιστα. Ευελπιστούμε ότι. Θα κλείσουμε με αυτό και κρατάμε τη λέξη ειρήνη. Σε δύσκολους καιρούς βλέπουμε τι γίνεται και στην περιοχή μας, αλλά και στο. Το ευχόμαστε. Ελπίζουμε να συμβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, ευχηθώ καλές επιτυχίες. Καλή πορεία στον Σλίκο. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ για την παρουσία. Καλή σας συνέχεια. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων η χθεσινή. Οι κυβερνητικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι η Ευρώπη δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Περίπου 37.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι μετακινούνται βία σε όλο τον κόσμο κάθε μέρα. Καθώς εορτάζεται την 20η Ιουνίου η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με την μετανάστευση επισημαίνουν ότι η Ευρώπη δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Περίπου 37.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι μετακινούνται βία καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 70 εκατομμύρια πρόσφυγες και εκτοπισμένοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είχαμε τέτοιους αριθμούς από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένα καμπανάκι για τους ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα, ως πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μία από τις χώρες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεκάδες χιλιάδες εισήλθαν και εξακολουθούν να έρχονται στην χώρα. Υπάρχει μια ιδέα στην Ευρώπη ότι έχουμε γεμίσει από πρόσφυγες. Η πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όμως δεν παίρνουν ούτε πρόσφυγες ούτε εσωτερικά εκτοπισθέντες. Οι μεταναστευτικές ροές ήταν ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες αναφορικά με τις στρατηγικές για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στον κόσμο. Αυτό που λέμε είναι ότι η μετανάστευση ήταν πάντα μέρος της ανθρώπινης φύσης. Πάντα μεταναστεύαμε και δεν θα σταματήσει αυτό τώρα. Έτσι, αυτή η ιδέα του να σφραγίσουμε την Ευρώπη την ώρα που ο κόσμος βρίσκεται σε μια κλιματική καταστροφή, ενώ αυτός ο κόσμος είναι τόσο άνισος, απλά δεν λειτουργεί. Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι ένα στα έξι άτομα που προσπαθούν να διασχίσουν την Μεσόγειο πεθαίνει. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Τουρκία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παγκοσμίως και ακολουθούν το Πακιστάν, η Ουγκάντα, το Σουδάν και η Γερμανία, που κατέχει τα πρωτεία από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη τελετή αποφύτησης του ΤΕΠΑΚ στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Χαμπιαούρη, πραγματοποιήθηκε τελετή αποφύτησης των σχολών επικοινωνίας και δημοσιογραφίας, επιστήμων υγείας και καλών τεχνών του ΤΕΠΑΚ στο Δημοτικό Κηποθέατρο Μάριος Στόκας. Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Παιδείας τόνισε πως η κυβέρνηση έχει αναπτύξει συνέργειες με το ΤΕΠΑΚ, εκτιμώντας το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί προς όφελος συνόλου της κυπριακής κοινωνίας. Παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένο στην εκπλήρωση των υψηλών ακαδημαϊκών και ερευνητικών του στόχων, υιοθετεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και την εξωστρεφή λειτουργία, επιδιώκοντας την ίδια στιγμή την αριστεία στην έρευνα και τη διασύνδεσή της με την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Τους απόφοιτους είναι χαροπρίτανες του ΤΕΠΑ καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός και ο πρόεδρος Συμβουλίου του ΤΕΠΑ Δ.Σ. Πανίκος Φιλίππου, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής αποφύτησης πραγματοποιήθηκε και η τελετή αναγόρευσης του Δ.Μ. Μίκαελ Μος σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας. Στο πλαίσιο της τελετής απονεμήθηκαν το πρώτο και το δεύτερο βραβείο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και ακολούθησαν τα βραβεία πρωτεύουσα των φοιτητών κατά τμήμα και πτυχίο. Φέτος αποφύτησαν 591 νέοι επιστήμονες και συγκεκριμένα 384 προπτυχιακοί, 194 μεταπτυχιακοί και 13 διδακτορικοί φοιτητές, ενώ συνολικά από το 2011 η κοινότητα των αποφύτων του ΤΕΠΑΚ απαριθμεί 3.974 μέλη. Η τελετή αποφύτηση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε χθες στην παρουσία του Πρόεδρου της Βούλης, τον Αντιπροσώπο Δημήτρη Σιλούρη. Επικίνδυνο το καινούριο brand name της εταιρείας MTN, η οποία υπόσχεται διαφοροποιημένο τρόπο λειτουργίας καθώς και ιδιαιτερική κουλτούρα. Σε εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χθες η αποκάλυψη του νέου ονόματος της MTN. Το brand name Epic εγκαινιάζει μια νέα εποχή για την εταιρεία αλλά και για τις τηλεπικοινωνίες της χώρας. Το νέο brand name εκφράζει τη δυνατή εμπειρία που θα απολαμβάνει ο καταναλωτής, εμπειρία που υπόσχεται να προσφέρει η εταιρεία συνδυάζοντας δύο ισχυρά στοιχεία, υπερσύγχρονο δίκτυο με πραγματική οικονομία. Η υπόσχεση αυτή αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο σλόγγαν που συνοδεύει το νέο λόγο. Great Network, Great Value. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ολοκένουργιο δίκτυο που θα απλωθεί σταδιακά στην Κύπρο, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά και πρακτικά την καθημερινή εμπειρία του πελάτη. Το νέο υπερσύγχρονο, ασύλληπτα γρήγορο δίκτυο πρόκειται να καλύψει όλες τις τρέχουσες και μηνωτικές ανάγκες των πελατών σε οποιοδήποτε σημείο της Κύπρου και αν βρίσκονται. Αυτή η εξαγγελία από μόνη της είναι σημαντική. Την καθιστά όμως ακόμα πιο σημαντική το γεγονός ότι θα ολοκληρωθεί σε 1,5 χρόνο αντί τα αρχικά 4 χρόνια που είχε σχεδιαστεί. Πρόκειται για ένα μοναδικό έργο υποδομής για τις κυπριακές τηλεπικοινωνίες σε ταχύτητες υλοποίησης που αποδεικνύουν έμπρακτα τη νέα κουλτούρα μας. Το νέο τρόπο με τον οποίο θα κινούμαστε από εδώ και πέρα. Στην εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΠΙΚ Θάνος Χρονόπουλος μίλησε για τη φιλοσοφία που διέπει το μπραντ, τη νέα εταιρική κουλτούρα καθώς και τον διαφοροποιημένο τρόπο λειτουργίας της ΕΠΙΚ. Η ΕΠΙΚ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου και συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις ICT για επιχειρήσεις. Παράλληλα, λειτουργεί 18 καταστήματα με προϊόντα τεχνολογίας, αξεσόρις και τηλεπικοινωνιακές λύσεις. Ωραία, για την αθλητική μας ενημέρωση μαζί μας ο Πολύς Χαραλάμπους. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Ξεκινάμε με τον πρωταθλητή από ΕΛ, γιατί έχει αρκετές ειδήσεις. Καταρχήν να πούμε ότι πριν από λίγο ξεκίνησε η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο στον Αρχάγγελο με 4 νέα πρόσωπα. Ο Λαφράντς, ο πρώην αμυντικός της ΑΕΛ, είναι ένα από τα νέα πρόσωπα, ο οποίος μετά από 3 χρόνια στη Λεμεσανή ομάδα μετακόμισε στους πρωταθλητές, υπέγραψε για 2 χρόνια. Ο Σουηδός, ο κεντρικός επιθετικός, ο Χαλένιους. Ο Μάτιτς, ο Σέρβος κεντρικός χαφ. Και ο Χρήστος Σέλης, ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός. Ο Σέλης υπάρχει περίπτωση να πάει δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα. Είναι γνωστό ότι ο Απόλλων συνεχίζει με Πάολο Τραμετσάνη. Βεβαίως η είδηση που παίζει το τελευταίο 24ωρο είναι το κόλπο γκρόσο που προσπαθεί να κάνει ο Αποέλ να αποκτήσει τον Άλεφ Ντο Σάντος, τον 24χρονο Βραζιλιάνο κεντρικό χαφ, ο οποίος πριν από 2 χρόνια ήταν στον Απόλλων, έκανε πολύ καλή χρονιά, αλλά για οικονομικούς λόγους δεν μπορέσε να τον κρατήσει η Λεμεσανή ομάδα. Την περασμένη σεζόν ήταν στην ΑΕΚ Αθηνών, είχε κάποια καλά παιχνίδια. Η ΑΕΚ επίσης λόγω οικονομικού
δεν τον πήρε με ελευθέρα μεταγραφή. Απλώς οι πληροφορίες από χθες αργά το βράδυ λένε ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Δεν υπάρχει οριστική συμφωνία με την Μπράγκα. Προφανώς με τον ίδιο τον παίχτη έχουν μιλήσει. Ο Άλεφ, ο οποίος πρέπει να έχει φτάσει στην Πορτογαλία, θα έχει μια συζήτηση αύριο μεθαύριο με τους ανθρώπους του Πορτογαλικού Συλλόγου. Και αν ο ΑΠΟΕΛ, που λογικά θα τον πάρει με ελευθέρα μεταγραφή, γιατί επαναλαμβάνω, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν έχει ακόμα 3 χρόνια, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Να πούμε μόνο ότι για τον Άλεφ ντος Σάντος υπάρχει ενδιαφέρον και από τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, ο οποίος είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από τον ΑΠΟΕΛ. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι και το φαβορί, γιατί ενδεχομένως ο παίκτης να θέλει να επιστρέψει στην Κύπρο. Όσον αφορά τις άλλες ομάδες, θα πούμε ακόμα για τον ΑΠΟΕΛ ότι για τον Κωστάκη Αυτηματά η ανόρθωση έχει ξεκαθαρίσει ότι αν μέχρι τη Δευτέρα που φεύγει ο ΑΠΟΕΛ για να πάει εκτός Κύπρου για προετοιμασία δεν υπάρξει συμφωνία, τότε θα αποσύρουν το ενδιαφέρον τους για τον διεθνή κεντρικό χαβ, γιατί ο Τιμούρ Κεσπάγια δεν θέλει να ξεκινήσει προετοιμασία με 2 ομάδες ο Αυτηματάς, του οποίου και ο αδελφός είναι στην ανόρθωση. Φαίνεται ότι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής προτιμά να φύγει από τον ΑΠΟΕΛ και να πάει στην ανόρθωση για να συνεργαστεί με τον προπονητή που πριν από 3 χρόνια είχε κάνει την καλύτερη του σεζόν μέχρι τώρα στην καριέρα του. Η αποστολή του Απόλλωνα, να πούμε ότι βρίσκεται από το πρωί στην Αυστρία, στο αθλητικό κέντρο Bad Hall, πρέπει να έχουν ήδη στρατοπεδεύσει. Να πούμε ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα και θα περιμένουμε εξελίξεις τα αμέσως επόμενα 24 ώρα. Η Ομόνια ανακοίνωσε πριν από 1-2 ώρες την μεταγραφή του Βραζιλιάνου Τιάγκο, ο πρώτος παίκτης βασικά ήταν αυτός που συμφώνησε με τον αθλητικό διευθύντη τον Νεόφυτο Λάρκου. Ο Τιάγκο, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια ήταν στη Νέα Σαλαμίνα, έχει περάσει ως γνωστόν και από την Πάφο πριν από αρκετά χρόνια και τώρα πηγαίνει σε μια μεγάλη ομάδα. Να πούμε επίσης ότι η Ομόνια φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά η συμφωνία με τον Φράνσις Ουζόχο, τον πολυσυζητημένο Νιγηριανό τερματοφύλακα, εκεί που πριν από μερικές εβδομάδες πληροφορήθηκε ότι θα πήγαινε στον ΑΠΟΕΛ. Τελικά ο Νιγηριανός πολύ πιθανόν να καταλήξει στην Ομόνια, μπορεί να δηλωθεί στον κατάλογο Β και η Ομόνια λογικά θα πάρει και άλλο τερματοφύλακα. Να πούμε ότι έχει και τον Παναγή, ο οποίος όμως είχε ένα σοβαρό τραυματισμό πριν από μερικούς μήνες. Και να κλείσουμε με τη Νέα Σαλαμίνα, όπου σήμερα το μεσημέρι ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας με τον Ιωάννη Κωστή για τα επόμενα 3 χρόνια. Το ταλέντο που έλαμψε φέτος και πρόσφατα έκανε και ντεμπούτο με την εθνική ομάδα. Επίσης, ο Κύπρος Χριστοφόρου παραμένει στη Νέα Σαλαμίνα. Ουσιαστικά έκλεισε με ελευθέρα ο Λεμεσανός αμυντικός στη Νέα Σαλαμίνα. Την περασμένη σεζόν ήταν δανεικός στους Ερυθρόλευκους. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα. Για την ΑΕΛ δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό παρά μόνο ότι πιέζουν αρκετοί οπαδοί για να μην ισχύσει το μέτρο που ανακοίνωσε ψέση διοίκηση, δηλαδή όποιος θέλει να εξασφαλίσει εισιτήριο για το Κλειάνθης Βικελίδη για τον πρώτο αγώνα με τον Άρη 25 του Ιούλη, να πρέπει να εκδώσει κάρτα διαρκείας και θα υπομειστεί εννοείται ένα επιπρόσθετο ποσό. Χριστίνα. Μάλιστα, πολύ σε ευχαριστούμε. Καλώς. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο αξιών Κύπρου Σουδημίας των Ξένων Νομισμάτων. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We Care. Και πριν κλείσουμε να δούμε τι προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά της Sita Vision.
Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθερος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και ρέοι ομίχλοι. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς ιστορικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς υψηλότερο ορεινά. Αύριο μετά την διάλυση της τοπικής ρέοις ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί σε πολλές περιοχές κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς ιστορικό, γύρω στους 28 σε δυτικά παράλια, γύρω στους 31 σε πολυπαράλια και γύρω στους 24 βαθμούς υψηλότερο ορεινά. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Μίχαε, συνέχεια την ορματική κομμεντή το κλαπ των χωρισμένων γυναικών. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.